Λοιπόν, ψηφοδέλτιο Κασαπίδη Γιώργου. Τώρα στο στούντιο μαζί μα από τον συνδυασμό Αλλάζουμε Πορεία η Κάλλη Κυριακίδου που είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο. Καλή σα μέρα. Καλημέρα κύριε Παραλά. Καλημέρα και στου ακροατέ. Τι κάνετε, καλά είστε. Μια χαρά σα. Σα ευχαριστώ που ήρθατε και είσαστε εδώ σήμερα στον Α. Να κάνουμε μια κουβέντα, κυρία Κυριακίδου, για όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε κι εσείς, γνωρίζει ο συνδυασμό Δουλεύει ο συνδυασμό, δηλαδή ε, καταγράφεται νομίζω δεκάδε προβλήματα και παράπονα πάρα πολλών πολιτών. Ελπίζω όλα αυτά μετεκλογικά να μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, να τα συζητήσουμε και να τα υλοποιήσουμε. Θα ήθελα σε πρώτη φάση να μου πείτε πώ είναι γενικά το κλίμα στον συνδυασμό, πώ πάτε, αν είναι όλα καλά και πώ πάνε και οι περιοδίε σε πρώτη φάση. Κύριε Παραρά, είμαστε μια συγκροτημένη ομάδα από καταξιωμένου ανθρώπου. Όλοι οι συνάδελφοί μου στο συνδυασμό, θα του πω, ναι. ε, έχουμε ένα πολύ ωραίο συνεργατικό κλίμα με κοινό όραμα κοινή στόχευση. Ε, πάμε δυναμικά, έχουμε νέα πνοή. Ε, βλέπουμε κάτω από το πρίσμα του πώς ε, κοιτάμε λίγο την ανάπτυξη τη περιφέρεια, κάτω από ένα, ε, μια σκέψη ανάπτυξη καθαρά για την περιοχή μα. <Ε> Πάμε μπροστά, ξέρουμε ότι έχουμε δύναμη, θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, και αύριο θα είμαστε όλοι μαζί πάλι, όλοι μαζί ομάδα που θα συνεργαστούμε και θα προσφέρουμε ό,τι καλύτερο καθένα από την ειδικότητα, γιατί είμαστε ξέρετε από όλου του κλάδου, από του τομεί, από όλη την καστοριά και ο καθένα γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενό του και έχει να προσφέρει πάνω σε αυτό. Είμαστε ναι, όλοι μαζί. Είσαστε όλοι μαζί. Ο συνδυασμό σα έχει μία έτσι συνολική εικόνα τη κατάσταση σε μια δυτική Μακεδονία, κυρία Κυριακίδου, που ξέρετε ότι είναι πρώτη στην ανεργία. Έτσι, μιλάμε για μια ναι. καστοριά που είμαστε πρώτοι στην περιφέρεια, που σημαίνει ότι εφόσον και η περιφέρεια είναι πρώτη στην Ευρώπη, άρα εμεί σαν πόλη, σαν περιοχή, είμαστε και οι πρώτοι σε ανεργία. Είναι Δραματικό δηλαδή όλο αυτό. Έχετε συνέστηση των πραγμάτων από Βεβαίως. όλη την περιφέρεια. Έχετε. Βεβαίως. Πράγματι, ο εφιάλτης τη ενέργεια εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλος. Έχουμε πρωτιέ ευρωπαϊκές. Αγγίζουμε ένα δίκτυο του 28% που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 19%. Mm -hmm. ε, το 28% να σκεφτούμε ότι βγαίνει ε, χωρί να αναλογιστούμε τον κόσμο που έχει βγει ήδη έξω, που είναι ο πλέον παραγωγικό ε, κόσμο. Είναι οι νέοι μα, είναι οι οικογένειε ολόκληρε. Άρα μιλάμε για μεγαλύτερο ουσιαστικό πραγματικό ποσοστό ανεργία. Όλα αυτά τα φουγκραζόμαστε, τα ξέρουμε, τα καταγράφουμε κάθε μέρα, έχουμε βγει έξω, ε, ακούμε όλου ε, τις παραγωγικές μονάδες Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με όλο τον κόσμο, καθένα χωριστά, αλλά και όλοι μαζί, σαν συνδυασμό. Mm -hmm τα καταγράφουμε και πάνω σε αυτά στηριζόμαστε, θέλουμε να ακούμε τον κόσμο και στηριζόμαστε στο να προχωρήσουμε αύριο σε δράσεις οι οποίες κύριο κύριος, κύρια στόχευση έχουν την ανάπτυξη του επιχειρήν εδώ στην περιοχή μας και στη Δυτική Μακεδονία κατ' επέκταση. Τώρα θα συζητάτε με τον κύριο Κασαπίδη και ο συνδυασμό όλοι μαζί και θα βλέπετε ποια είναι η κατάσταση και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό, πώς δηλαδή θα το δουλέψετε εσείς για την επόμενη τετραετία. Θέλω έτσι να Άλλη μου μεταφέρετε να. την άποψη και του κυρίου Κασαπίδη για το αν όλο αυτό το κλίμα μπορεί να αλλάξει. Γιατί ξέρετε, το διαπιστώνετε κι εσεί, εδώ ζείτε, ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Και είμαστε μια περιοχή που χάνουμε και πάρα πολύ κόσμο. Τα λέγα και με του προηγούμενου, αλλά τα λέμε με όλου. Φεύγει κόσμο, κύριε Κεραίδη, και το ξέρετε όλοι Ακριβώς αυτό. Ακριβώ είναι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και αυτό. Κύριε Παραρά, δεν είναι τυχαία η ονομασία του συνδυασμού μα. Αλλάζουμε πορεία. Με βάση αυτό το όραμα προχωράμε όλοι μαζί. Θα αλλάξουμε πορεία. Όλη η στόχευση είναι στο να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Δεν λέμε θα τάξουμε ε, τρελά πράγματα, αλλά σίγουρα θέλουμε τουλάχιστον να φτάσουμε τα ποσοστά τα πανελλήνια της ανεργίας και να δώσουμε μια νέα δυναμική στο να αρχίσουν σιγά σιγά να αντιστρέφονται, να δημιουργήσουμε καλύτερες βάσεις, καλύτερα θεμέλια στο να στηθεί καινούργια επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας. Έχουμε γνώση της κατάστασης. Προσπαθούμε να την αντιστρέψουμε. Είστε ένα άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά, α πούμε, και το πώ ξεκινάει ένα έργο και μιλάω τώρα καθαρά για τα διοικητικά κομμάτια. Δηλαδή, α υποθέσουμε ότι έρχεται η ώρα που έχετε εκλεγεί εσεί, είναι ο συνδυασμό και πάμε να δουλέψουμε, κυρία Κυριακήδου. Θέλω να μου πείτε λίγο αυτό το κομμάτι, να μου το περιγράψετε, πώ το, το φαντάζεστε και σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αν μπορώ να σα πω τώρα ότι σκεφτόμαστε σύρραγα κλεισούρα, σκεφτόμαστε ακαδημαϊκά mm. θέματα εδώ που έχουμε προβλήματα, σκεφτόμαστε την ανάπτυξη, σκεφτόμαστε το αεροδρόμιο, είναι πολλά. Θέλω όμω να ακούσω έτσι, να, να πάρω από εσά ένα σχεδιασμό επειδή ξέρω ότι έχετε ε, ε, μία έτσι. Δεν θα δε, δε το πω μόνο εμπειρία, αλλά έχετε και μια πολύ έντονη διάθεση και γνώσει γύρω από το αντικείμενο αυτό, και θέλω αυτά λίγο να τα μεταφέρετε και να μου πείτε πώ το βλέπετε εσεί, πώ έρχεται η ώρα τη υλοποίηση αυτών των πραγμάτων. Κύριε, από την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα έλεγα, ξεκινάμε. Δεν πάμε σε αυτό το αναγνωριστικό. περιμέντε 6 μήνε, 7 μήνε να γνωριστούμε. Ξεκινάμε. Όταν λέω ξεκινάμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει. Γιατί δεν το έθεσα και σωστά. Ήδη συναναστρεφόμενοι με τον λαό τη Καστοριά και όχι μόνο τη Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα και ήδη κάποια ξέρουμε φυσικά. Αλλά ολοκληρώνουμε την εικόνα που έχουμε. Όλα αυτά συγκεντρώνονται ήδη. Ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά. Ηδη γίνονται προτάσει. Ηδη υπάρχουν οι προτάσει. Όλα αυτά λοιπόν από την επόμενη μέρα θα αρχίσουμε να συλλέγουμε περισσότερε λεπτομέρειε. Από την επόμενη μέρα των εκλογών θα αρχίσουμε να οργανωνόμαστε. Και μόλι γίνει η ανάληψη καθηκόντων, οργάνωση δομών και λειτουργία τη περιφέρεια και από εκεί και πέρα. Προχωράμε δυναμικά προ τα έξω. Από την επόμενη μέρα, λοιπόν. Την επόμενη κύριε μέρα, λέτε. Μπορώ να ακούσω έτσι μερικά πράγματα που θεωρείτε εσεί πολύ βασικά και θα τα δούμε, αν είστε και εσεί μέσα, σε αυτή την ομάδα, του, του πρώτου έτου, να το πω έτσι απλά. Ε, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό, αν ξεκινήσει μια διοίκηση και δουλεύει γρήγορα από το πρώτο έτο, που για μένα τα δύσκολα πρέπει να αντιμετωπιστούν, τότε η πορεία θα είναι καλή. Εσεί τι σκέπτεστε, α πούμε, ποια είναι τα θέματα που βάζετε μπροστά, εσεί. Ε, κοιτάξτε κύριε Παραρά, τα θέματα που βάζουμε μπροστά. Πάντα θέλουμε η πρώτη στόχευση να είναι η, η τόνωση του επιχειρήν. Ναι. Που σημαίνει, θα πρέπει, καταρχήν σας είπα, πρώτα θα κοιτάξουμε το δυναμικό της περιφέρειας, να οργανωθούμε σωστά. Μετά πάμε στη στόχευση αυτή που σας είπα, της τόνωσης του επιχειρήν. Τι σημαίνει αυτό. Κοιτάμε, το, ε, ή μάλλον να σας πω κάτι άλλο, ότι γενικά υπάρχει αντίληψη και σε Γκάλο που είχε γίνει παλιότερα, ότι όλη η αντιστροφή της οικονομίας μπορεί να στηριχθεί στην, ε, και στο, στον αγροτικό τομέα κυρίως, βέβαια αυτό ανά την Ελλάδα, αλλά και εδώ στην περιοχή μας και στη Γούνα. Και στην ενέργεια βέβαια, mm -hmm. σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Λοιπόν, θα πρέπει η στόχευσή μας να να κατευθυνθεί προς αυτές τις δραστηριότητες. Άρα, θα πρέπει να κοιτάξουμε τον αγρο... αγροκτηνοτροφικό τομέα εδώ πέρα, να κοιτάξουμε να τον τονώσουμε με υποδομές, με την κατοχύρωση ε, ετικέτας ονομασίας της περιοχής, κάτι που σημαίνει ότι και η παραγωγή και η μεταποίηση θα πιστοποιούνται εδώ στην περιοχή μας και θα βγαίνει ένα προϊόν προς τη θέμενης αξίας προς τα έξω, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε μεγάλη εξωστρέφεια. Ε, αυτό θα δώσει είπαμε, μια προστιθέμενη αξία και θα γίνουν πλέον ε, συμφέρουσες οι καλλιέργειες και η παραγωγή γάλακτος και όλα τα συναφή προϊόντα Επίσης όσον αφορά τη γούνα mm -hmm. Ε, θα έλεγα ότι εδώ θα πρέπει να ακούσουμε τους γουναράδες Ήδη το κάνουμε, ήδη έχουμε έρθει σε επαφή Αλλά θέλουμε να καθίσουμε, να τα βάλουμε όλα κάτω Και εμείς είμαστε σίγουρα δίπλα αρρωγή Στο να τους βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε όλη την, όλο τον κλάδο Και συνολικά και στον καθένα χωριστά Με τα επενδυτικά προγράμματα που διαθέτει και Άρα τα Καταγραφία Αλλά δεν εργαλεία, είστε από αυτές, από αυτές που λένε ότι πέθανε η γούνα και τέλος Δεν θέλω να το πιστέψω Είναι θέμα ε, οργάνωσης δεν λέω ότι θα φτάσουμε τα παλιά επίπεδα, αλλά σιγά σιγά μπορούμε ενδεχομένω εκμεταλλευόμενοι τουλάχιστον τα εργαλεία που έχουμε, τα οποία σήμερα κάθονται, ε, να, να δώσουμε μια πνοή, μια νέα δυναμική, να φύγει και η γούνα προ τα έξω, ξανά. Οπότε, ε, αυτά λέτε ότι είναι τα πρώτα πολύ ιδιαίτερα έτσι, ζητήματα που νομίζετε εδώ... μπορούν να, να βγουν. Να, ναι, ναι, να, ναι, ναι, να επενδύσουμε, να στηρίξουμε. Ναι. Ναι, ξέρετε, φαντάζει λίγο παράξενο όλο αυτό. Γιατί έχουμε συνηθίσει πλέον να καταγράφουμε μόνο τα πολύ δυσάρεστα νούμερα. Γι' αυτό σα είπα ότι μου φαίνεται ε, εξωπραγματικό πλέον αυτή η επανεκκίνηση που περιγράφεται. Γιατί η επανεκκίνηση είναι. Θέλουμε κατάσταση... να αλλάξουμε πορεία, κύριε Ναι, Να αλλάξουμε δεν πορεία. Δεν θέλουμε να βλέπουμε αρνητικά τα πράγματα. Σίγουρα η κατάσταση σήμερα είναι πολύ δύσκολη. Καταγράφουμε μεγάλου δείκτε ανεργία, μεγάλο το δημογραφικό πρόβλημα και η ποιότητα ζωή κατ' επέκταση. Όμω θέλουμε να αλλάξουμε πορεία και θέλουμε όλοι μαζί. Δεν φτάνει μόνο μια περιφέρεια. Θέλουμε και το λαό τη Καστοριά, θέλουμε και όλου του Δυτικομακεδόνε. Mm. Όλοι μαζί θα πρέπει να δούμε διαφορετικά, ε, με κόπο όλοι, ε, να δούμε διαφορετικά την πορεία μα από εδώ και πέρα. Ολοκληρώνοντα τώρα, να σα πω ότι αμέσω μετά από εσά, εδώ φιλοξενούμενο, στον χώρο που είστε εσεί, είναι ο δήμαρχο του Άργου Σουριστικού, ο κ. Παναγιώτη Χεπατσόγουρου. Ναι. Εσεί μένετε και στο Άργο οριστικό. Ακριβώ, ναι. Να ρωτήσω το εξή τώρα. Έχετε πάει και στο Άργο, εννοείται, ενώ σαν συνδυασμό, γιατί είναι διαφορετικά να είσαι εκεί μόνο σου, γι' αυτό λέω ότι εκεί μένετε, αλλά είναι διαφορετική η προσέγγιση πια των πολιτών. Κάνετε περιοδίε παντού. Όμω, πείτε μου, Άργο, Καστοριά, ποια είναι η κεντρική ιδέα των παραπώνων, γιατί παράπονα κάνουν οι πολίτε. Τι σα λένε οι πολίτε, τι θέλουν από τον συνδυασμό το δικό σα, από εσά ή από τον Κασαπίδη. Ε, αυτό που ακούγεται βραίος, αν και ναι. δεν είναι το πρώτο που θα έλεγα ότι θα πρέπει να ακούγεται, είναι ο περιφερειάρχης μας να μην είναι μόνο για την Κοζάνη. Ναι, ναι. Είναι ε, το κύριο προέκ... που ακούμε έξω. <laughs> έχει έτσι, προέκταση ναι. μεγάλη αυτό, ξέρετε. Βεβαίω ναι. έχει και έχω να σα πω σε αυτό, πάνω σε αυτό ότι ο Γιώργο Κασαπίδη δεν είναι για την Κοζάνη μόνο. Έτσι έλεγε και το... ο Καρυπίδη, ξέρετε. Ότι εγώ δεν θα είμαι περιφερειάρχη τη Κοζάνη κτλ. Μακάρι ναι, ναι, ναι. να γίνει αυτό. Ναι. Το έχει αποδείξει Τι έμπρακτα. Τι λέει γι' αυτό το τακούει. Τι λέει ο Γιώργο Κασαπίδη. Ε, το έχει αποδείξει έμπρακτα και στην όλη πολιτική του πορεία μέχρι σήμερα. Παρόλο που ήταν κοινοβουλευτικό το έργο του, έδωσε αυτό στην ανάπτυξη εδώ πέρα του κλάδου των Αρωματικών φυτών. Mm -hmm. Και μιλάμε για την Ήπεθρο, Δεν έγιναν μέσα στην κοζάνη αυτά. Έχουμε και εδώ ε, πολλά κτήματα και φυτόρια, τα οποία ο κόσμο ήδη έχει έρθει σε επαφή με τον Γιώργο Κασαπίδη. Που σημαίνει τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ήπεθρο στηρίζεται σε αυτό, ε, στηρίζεται σε αυτά που έχει να δώσει η ύπεθρο. Συζητάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξη τη ύπεθρο, είτε πολιτισμικά, είτε στον κλάδο τη υγεία ακόμα, mm -hmm. στο αθλητικό ε, κομμάτι. Ε, σε, Πολύ πλευρά βλέπουμε την ανάπτυξη. Έτσι, μπορεί να σα έδωσα εγώ πριν μόνο για τον τουρισμό και το αγροκτηνοτροφικό κομμάτι, αλλά είναι τόσα πολλά που, πρέ... που για να τα αναλύσουμε θα ναι, πρέπει ναι, να όχι, εντάξει, πάρα ούτως πολύ. Ναι, ναι, όχι, θα ξαναβρεθούμε και εδώ, αλλά και στην τηλεόραση. Θα... θα τα πούμε αυτά, θα ξεδιπλώσουμε όλα. Άρα, το πρώτο, άρα μου κάνει εντύπωση αυτό. Έτσι, το ακούω πρώτη φορά, όλοι μου λένε ενεργεία κτλ. Αλλά... Είναι η ανεργία. Οι άνθρωποι ε, όμω. Έχουν... όμω στην περιφέρεια, επειδή το έχουν νιώσει πάρα πολύ αυτή την πενταετία. Ναι. Έτσι, αυτή την πενταετία ήταν πολύ έντονο το. Η απουσία, λέτε, του περιφερειακού. Έτσι yeah. ακριβώ. Yeah. Ε, άρα, το πρώτο που ακούμε είναι αυτό που σα λέω. Είναι λίγο παράδοξο γιατί περίμενα να ακούω για την ανεργία. Το ακούμε για την ανεργία. Αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά θέλω να σα πω τι μου έκανε εμένα εντύπωση Αυτό που... περισσότερο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στον Αλφα σήμερα. Οι περιοδίες συνεχίζονται, έτσι. Φυσικά. Η επαφή α, με τον κόσμο. Χωρί σταματήμο. Είμαστε ναι. ενδράσει. Το κλίμα είναι καλό, κύριε. Έχετε ε, Αφού εδώ. ένα πολύ καλό κλίμα. Ξέρετε... Βλέπω τον κόσμο να έχει μεγάλη αγάπη. Mm. Ακόμα και στον ίδιο τον Γιώργο Κασαπίδη, που δεν είναι καστοριανό, αλλά βλέπω μεγάλη αγάπη στο πρόσωπό mm -hmm, του. Mm -hmm. ε, Πάμε δηλαδή για αλλαγή στην περιφέρεια λέτε, κερδίζετε τον Καρυπίδη. Αλλαγή. Ναι, αλλάγη. Σε κάθαρη αλλαγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε <laughs> καλά. καλά κύριε Παράρα. Ευχαριστώ γεια σας, εγώ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καλή Κυριακίδου.